Καλημέρα! Τι κάνετε, πώς είστε, είστε καλά? Πιστείς το ραντεβού μας. Άργησα 8 λεπτά, συγγνώμη, απλογούμε. Αλλά δεν υπάρχει κανείς που να με βλέπει ακόμα. Τώρα σε λίγο όμως, άρχισαν να μπαίνουν και στο Instagram και στο Facebook. Όχι, στο Instagram πάτησα τέτοιο live. Τώρα πες στο Instagram. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους. Ελπίζω να είστε καλά. Ελπίζω να πηγαίνουν καλά τα πράγματα. Εγώ είμαι πάρα πολύ αισιόδοξη, δεν ξέρω. Νομίζω πως την άλλη Δευτέρα θα αρχίσουμε να μπαίνουμε σε κανονικούς ρυθμούς. Θα σπάσουν τα αυστηρά μέτρα. Το κακό νέο είναι ότι όταν τελειώσουν όλα αυτά δεν θα έχω πια live, εννοείται, κάθε μέρα από το σπίτι μου, γιατί πρέπει να πάω και εγώ να δουλέψω λίγο. Αλλά εντάξει, όλα καλά, είμαστε καλά. Να πω ότι σήμερα θα φτιάξουμε ένα παραδοσιακό φαγητό, ένα πολύ εύκολο φαγητό, ένα φαγητό που μπορείτε να φτιάξετε όλοι στο σπίτι και γενικά είναι ένα φαγητό που θα ασχοληθείτε 5 λεπτά μέχρι που να το βάλετε μέσα στο φούρνο. 5 λεπτά θέλει. Θα φτιάξουμε κοτόπουλο, λεμονάτο με ρύζι. Πολύ εύκολη συνταγή, πολύ γρήγορη συνταγή. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το ολόκληρο κοτόπουλο, είτε στήθια, είτε μπούτια, ό,τι μας έχει περισσέψει. Και επειδή έτσι η φιλοσοφία του φαγητού είναι ότι είναι λίγο light, σε εισαγωγικά, γιατί είναι λίγο light, δεν έχει πολλά λάδια, δεν έχει πολλά λιπαρά, έχει καθαρό υδατάνθρακα που είναι το ριζάκι μας και καθαρή πρωτεΐνη που είναι το κοτοπουλάκι μας, οπότε είναι ένα ολοκληρωμένο γεύμα και μας αρέσει σε όλους. Αυτή τη συνταγή θα κάνω και σήμερα. Λοιπόν, καλημέρα από Ρόδα λέει, καλημέρα, καλημέρα Νάνση Βρουλιά, Μέρι Μπούτλα, ο φίλος μου Άγγελος ο Κεκές, good morning from Patra λέει Ματούλα Σώτηρα Κοπούλου, Σίλβια Πέτκοβα, good morning from Brighton. Δούλευα στο Brighton, 1,5 χρόνο στη ζωή μου. Δεν υπάρχει πια το εστιατόριο, Havana Restaurant λεγότανε, ήταν ιταλικό. Ο Σεφ ήταν Γάλλος, κουλό. Τρομερό εστιατόριο, έχει αλλάξει όνομα. Είναι ακριβώς στο πεζόδρομο. Έμενα. Πώς λεγόταν η οδός που έμενα στο Brighton? Έμενα στο κεντρικό. Τρομερό το Brighton, δεν ξέρω αν έχετε πάει στην Αγγλία. Η πρώτη μου δουλειά ήταν. Δεν έβρισκα πουθενά στο Λονδίνο, δεν με πέραν πουθενά. Τυχαία πήγα για καφέ στο Brighton να δω κάτι φίλους. Μου λένε αυτό είναι το καλύτερο εστιατόριο στο Brighton. Το Havana τότε ήταν το καλύτερο. Οπότε άφησα βιογραφικό. Με παίρνει τηλέφωνο σεφ, καθώς γυρνούσα πίσω στο τρένο για να γυρίσω στο Λονδίνο. Μου λέει αύριο έχεις δοκιμαστικό. Λέω λες. Πήγα στο δοκιμαστικό και έπιασα την πρώτη μου δουλειά. Yes! Το δύσκολο πράγμα στο Λονδίνο δεν είναι να βρεις δουλειά. Το δύσκολο είναι να βρεις την πρώτη σου δουλειά. Γιατί είναι λίγο κουλό το σύστημα, δεν ξέρω αν το ξέρετε. Για να πιάσεις δουλειά στην Αγγλία πρέπει να έχεις σπίτι. Για να έχεις σπίτι πρέπει να έχεις δουλειά. Οπότε πάρα πολύ ευνοημένοι είναι φοιτητές, γιατί εκ των πραγμάτων μπορούν να βρουν σπίτι, οπότε μετά μπορούν να πιάσουν δουλειά. Αλλά για κάποιον άνθρωπο που φεύγει και πάει κατευθείαν εκεί πέρα, εγώ δεν ήξερα κανέναν. Δεν είχα άνθρωπο εκεί πέρα. Ούτε σπίτι είχα, ούτε τίποτα είχα. Μην σας το πω, τέλος πάντων, κουλή κατάσταση, δεν θα το ξεχάσω. Ήταν φανταστικές συγκυρίες που μπόρεσα να βρω δουλειά, γιατί είχα απογοητευτεί, ήμουν 2 εβδομάδες εκεί πέρα. Και άμα δεν έχεις βιογραφικό προϋπηρεσία στην Αγγλία, γενικά είναι πολύ δύσκολο να σε πάρουν να δουλέψεις στην Αγγλία. Καλά, είμαι και πιτσιρικάς, 20-21 χρονών ήμουνα. Είχα μαζέψει κάποια λεφτά να πάω, τελειώνουν τα λεφτά μου. Γενικά ήταν πολύ δύσκολα. Και τελευταία στιγμή ουσιαστικά έγινε αυτό. Και πώς έγινε η φάση? Πήγα να δω κάτι, ένα γνωστό μου από το Λύκειο. Από το Λύκειο είχα να του μιλήσω. Και έτσι όπως έπαιρνα στο Facebook και έψαχνα δουλειές στην Αγγλία, έκανα αιτήσεις σε agency και όλα τα υπόλοιπα, τυχαίνει και μπαίνει ο Χατζιωαννίδης μέσα στο Facebook. Έχουμε να μιλήσουμε από το Λύκειο, δεν μιλήσαμε ποτέ. Και μου στέλνει μήνυμα και μου λέει, πού είσαι? Του λέω, Λονδίνο. Άντε, μου λέει, εγώ λέει σπουδάζω, λέει στο Brighton. Έλα και καφέ. Με εξήγε να πας στο Brighton για καφέ, θες 50 λίρες, πήγαινε έλα. Εγώ μετρούσα το τελευταίο μου ευρώ, δεν είχα να φάω. Λέω, δεν πειράζει, λέω, θα πάω. Αφού του αγιώ τελειώνει η θητεία μου, δεν με παίρνει κανείς εδώ, θα γυρίσω πίσω στην Ελλάδα. Οπότε πηγαίνω Λονδίνο, πηγαίνω Brighton, πίνουμε έναν καφέ, μου λέει αυτό είναι το καλύτερο εστιατόριο. Εγώ είχα μαζί μου το σακίδιό μου, αφήνω βιογραφικό και καθώς πάω στα τρένα να γυρίσω στο Λονδίνο, με παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε αύριο έχει δοκιμαστικό. Του λέω του Χατζιωαννίδη, να κάτσω, λέω, μία μέρα να κάνω αύριο το δοκιμαστικό. Μου λέει, κάτσε. Κάθομαι
Και αυτός σε ένα μήνα τελείωνε τις σπουδές του από το μεταπτυχιακό που έκανε στο Brighton. Οπότε έφευγε. Και όπως σας είπα, για να βρεις δουλειά στην Αγγλία πρέπει οπωσδήποτε να έχει σπίτι. Οπότε, ποιο είπα ότι ήταν το σπίτι? Το σπίτι μου, το σπίτι του Χατζιωαννίδη. Οπότε, πώς δουλεύει το σύστημα εκεί πέρα για να είναι σίγουρο ότι έχει σπίτι, σου στέλνουν την επόμενη μέρα κιόλας γράμμα στο σπίτι που έχεις δηλώσει, που εκεί πέρα έχει ένα confirmation number. Παίρνεις αυτόν τον αριθμό και ουσιαστικά πας στο National Insurance που έχουν εκεί πέρα το αντίστοιχο ΙΚΑ για να βγάλεις αριθμό ΙΚΑ για να δουλέψεις. Οπότε, δόξα του Θεώ, το παιδί βοήθησε και ήταν εκεί πέρα την κατάλληλη στιγμή, σε ένα μήνα έφευγε. Και το καλό είναι ότι μου άφησε το σπίτι έτσι όπως έμενε, επιπλωμένο. Γιατί εγώ δεν είχα χρήματα να αγοράσω επιπλάσια περίπτωση που νίκαιε το σπίτι. Δεν υπήρχε περίπτωση. Δηλαδή θα έπαιρνε ένα στρώμα και θα ζούσα στο στρώμα μέχρι που να μπορέσω να πάρω κάποια πράγματα. Το κακό που είχα κάνει στο Brighton ήταν ότι τότε πλήρωνα 900 λίρες ενίκιο, πλάς όλα τα υπόλοιπα έβγαινε χίλια κάτι. Και εγώ έπαιρνα 1200 μισθό, 1200 λίρες. 1200 λίρες δεν είναι πάρα πολύ στην Αγγλία. Γιατί άμα σκεφτείτε ότι έχει 900 λίρες μόνο το σπίτι ενίκιο, που ήταν ένα τίποτα διαμέρισμα, έτσι. Οπότε ουσιαστικά για 1,5 χρόνο ζούσαμε 150 λίρες το μήνα. Πραγματικά. Εντάξει, έτρωγα στο εστιατόριο. Φρόντισα να μπουκώνω καλά το μεσημεριανό και το βραδινό εκεί πέρα. Πήγαινα 1 με 2 μπύρες το μήνα, να πιω καμιά μπύρα έτσι στα ρεπό, που ένα ρεπό είχες ουσιαστικά και δεν προλάβεις να πας και πουθενά. Και τέλος πάντων, μεγάλο σχολείο. Αλλά εντάξει, με 150 λίρες το μήνα περνούσα. Δηλαδή, πολύ δύσκολο. Τέλος πάντων, σας λέω τώρα, κοτόπουλο λεμόνα να το φτιάξουμε. Με ρύζι. Πολύ ωραία συνταγή, πανεύκολη. Είναι 8.500 στο Facebook, 4.425 στο Instagram. Νομίζω πως είμαστε έτοιμοι για να ξεκινήσουμε και να πάμε να φτιάξουμε την πιο εύκολη συνταγή που υπάρχει στον κόσμο. Σε περίπτωση που σας φοβίζει σήμερα, θα σας λύσω όλες τις απορίες. Δεν υπάρχει περίπτωση να ξαναφοβηθείτε να φτιάξετε κοτόπουλο λεμονάτο με ρύζι στο φούρνο. Καλά και λεμονάτο μπορείτε να μην το κάνετε, να το κάνετε σκέτο ριτζάντο. Οπότε κάτσε λίγο, γιατί υπολόγιζα το κοτόπουλο μου θα είναι ακριβώς έτοιμο την ώρα που θα έκανα το live. Το λιγουρεύεστε, το λιγουρεύεστε, έτοιμο είναι. Λοιπόν, αφήσω έξω, εδώ, ή μάλλον θα κλείσω το γράμμα. Εδώ, λίγο ανοιχτά θα έχω το φούρνο μου, με μια πετσέτα, για να φεύγει η παραπανήσια εδώ, για να μην κρυώσει, γιατί θέλω να το φάω, θέλω να είναι ζεστό. Κοιτάξτε, έκανα, απλά βάλα μια πετσέτα για να αφήνει την ζέστη να βγαίνει έξω και ουσιαστικά έτσι κρατάμε ζεστό το φαγητό μας. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Έχω βάλει ένα τηγάνι πάνω στη φωτιά να το ζεσταίνω, γιατί όπως είδατε το κοτόπουλο μου έχει πολύ σεξι χρώμα από πάνω. Σε περίπτωση που κάνουμε ένα κοτόπουλο στο φούρνο με ρύζι, το πρόβλημα που έχουμε είναι ότι επειδή το βάζουμε μέσα στο φούρνο, δεν παίρνει ωραίο χρώμα. Γίνεται νοσοκομιακό το φαγητό, έτσι το λέω εγώ. Δηλαδή είναι ολόλευκο, η πέτσα δεν είναι τραγανή, δεν υπάρχει κανένας λόγος να το φάμε. Είναι ένα νερόβραστο φαγητό. Οπότε σήμερα θα σας δείξω πώς μπορείτε να το κάνετε σεξι πραγματικά με τον τίποτα. Λοιπόν, έχουμε για να φτιάξουμε τη συνταγή τα υλικά μας είναι αυτά που βλέπετε εδώ. Ένα, λεμόνι, δάφνη, σκόρδο, ριζάκι, μπασμάτι, κοτόπουλο και λάδι. Πώς μας φαίνονται τελικά? Αυτό που βλέπετε έτσι όπως είναι εδώ θα γίνει αυτή τα ψάρα που βλέπετε εδώ μέσα. Κοιτάξτε, το φανταστικό με αυτή τη συνταγή είναι αυτό, ότι με το τίποτα, κοιτάξτε, αυτό. Όλο μαζί μας κάνει αυτό. Δεν είναι συγκλονιστικό? Είναι συγκλονιστικό το ότι και γνώση πρέπει να έχεις στο μαγείρεμα. Δηλαδή, όντως αυτό το φαγητό μπορείς να το πετύχεις και να το κάνεις τέλειο. Λοιπόν, τα πράγματα είναι πάρα μα πέρα πολύ απλά, όπως σας είπα και πριν. Το μόνο πρόβλημα που έχουμε με το κοτόπουλο και πρέπει να το δώσουμε σημασία, μην το ξεπεράσετε αυτό το στάδιο, πρέπει να το κάνετε, είναι απλά να δώσουμε μόνο χρώμα στην πέτσα γύρω-γύρω από το κοτόπουλο πριν το βάλουμε μέσα στο φούρνο. Γιατί δεν μπορεί να πάρει χρώμα το κοτόπουλο μέσα στο φούρνο με τίποτα. Δηλαδή. Όσο καλό κοτόπουλο με ρύζι έχω και αν έχω φάει στο φούρνο, ή θα είναι ξεραμένο το ρύζι, γιατί έχουμε βάλει στο γκριλ το φαγητό μας για να πάρει χρώμα, οπότε ξεράθηκε το ρύζι. Οπότε είναι ξεραμένο το ρύζι, αλλά το κοτόπουλο είναι τραγανό, αλλά το ρύζι δεν τρώγεται. Ή το κοτόπουλο μας είναι από αυτό νοσοκομιακό και το ρύζι τρώγεται τέλεια. Οπότε για να κάνουμε και τα δύο τέλεια, πρέπει να συνδυάσουμε αυτές τις δύο τεχνικές. Ουσιαστικά πρέπει, το μόνο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι.
να σοτάρουμε καλά το κοτόπουλο και από εκεί πέρα το πρόβλημά μας λύθηκε, γιατί από τη στιγμή που έχουμε πάρει χρώμα στο κοτόπουλο μπορούμε να κάνουμε τέλειο το ρύζι μας. Γιατί το βασικό μυστικό για να κάνουμε τέλεια τη συνταγή μας είναι το ριζάκι, ο υδατάνθρακας που συνοδεύει το κοτόπουλο. Το κοτόπουλο και να μην γίνει τέλειο, μετά μπορούμε να το δώσουμε χρώμα για να το φάμε. Το ρύζι, άμα δεν γίνει τέλειο, μετά δεν μπορούμε να το σώσουμε. Οπότε, πολύ απλά, αλάτι πιπέρι πάνω στο κοτόπουλο, εδώ. Λίγο λάδι και από αυτή τη στιγμή που ξεκινάω, χρονομετρήστε πόση ώρα θα μας πάρει το φαγητό μας για να το ρίξουμε στο φούρνο. Ειλικρινά δεν θα μας πάρει παραπάνω από 4-5 λεπτάκια. Λοιπόν, όπως βλέπετε έριξα αλάτι, πέρι, ελαιόλαδο και μετά πιάνω το κοτόπουλο με τα γάντια για να προσέχουμε πάρα πολύ. Λοιπόν, γυρνάμε εδώ. Βλέπετε τι κάνει. Το βλέπετε. Τώρα. Όχι. Τώρα. Το βλέπετε. Τέλεια. Λοιπόν, τη γανάρα εδώ. Δεν θέλω πολύ λάδι στο κουτάκι, αλλά θέλω λίγο λαδάκι, γιατί να θυμάστε ότι όταν βάζουμε λίγο λάδι στο κοτόπουλο, στην πέτσα, βοηθάμε πάρα πολύ στο να φύγει τα λιπαρά πέσει το ίδιο το κοτόπουλο. Δηλαδή, εμένα το κουτάκι μου αρέσει, αλλά θέλω να το κάνω λίγο light. Δηλαδή, όσο περισσότερο μπορώ να βγάλω το λίπος από πάνω του, τόσο περισσότερο το βγάλω. Τώρα θα μου πείτε, μπορώ να βάλω στήθος. Σημαίνεται πως μπορείτε να βάλετε στήθος, απλά κρατήστε την πέτσα. Μπορώ να βάλω ένα κοτόπουλο κομμένο στα 6. Εννοείται, απλά πάλι θα κάνουμε την ίδια διαδικασία και θα δώσουμε χρώμα. Ό,τι και αν κάνουμε στο φούρνο, πάντα θυμόμαστε ότι όταν συνδυάζουμε ρύζι με κοτόπουλο, πάντα αφήνουμε την πέτσα. Τη δίνουμε χρώμα και στο φαγητό θα βγει πεντανόστιμο. Λοιπόν, όση ώρα σοτάρουμε εδώ πέρα το κοτόπουλο, που δεν θα πάρει πολύ ώρα, πάμε να ετοιμάσουμε το υπόλοιπο μας ταψί. Κοιτάξτε εδώ πόσο ασχοληθούμε. Λοιπόν, μέσα σε ένα ταψί θέλω μισό κιλό μπασμάτι, σε περίπτωση που. Σε περίπτωση που θέλετε να γίνει πιο να έχει περισσότερο δάγκωμα το μπασμάτι σας, θα το ξεπλύνετε με λίγο νεράκι. Δηλαδή θα το αλλάξετε δύο νερά, έτσι όπως είναι, το ρίχνουμε σε ένα σουρωτήρι, το ξεπλένουμε, το ξαναξεπλένουμε και μετά το βάζουμε. Έτσι θα γίνει πιο σπιωτό. Εμένα μου αρέσει να χυλώνει λίγο, η αλήθεια είναι, αλλά σε κάποιους αρέσει πιο σπιωτό, οπότε το αφήνω πάνω σας, κάντε ό,τι θέλετε. Σε περίπτωση που δεν θέλετε να γίνει σπιρωτό, το ρίχνετε έτσι. Σε περίπτωση που θέλετε να γίνει σπιρωτό, το ξεπλένετε καλά με νεράκι. Πάμε να δούμε το κοτόπουλο εδώ. Το μόνο που έχω κάνει είναι να ρίξω το ρύζι μου ως τώρα. Εδώ. Δεν έχει πάρει ακόμα χρώμα. Αλλά δεν αργεί. Κοιτάξτε. Θέλω κι άλλο χρώμα. Όσο περισσότερο χρώμα δώσω τώρα, τόσο πιο σεξι θα γίνει το κοτόπουλο στο τέλος. Άρα, βάλαμε το ριζάκι μας. Έχω 2-3 σκελίδες σκόρδο. Εδώ. Θα το κάνω εδώ για να σας δείξω πόσο εύκολο που είναι. Εδώ. Ρίχνω το σκόρδο μέσα. Το σκόρδο κατά βούληση. Όσο σας αρέσει περισσότερο, τόσο περισσότερο ρίχνετε. 2-3 φιλαράκια δάφνης. 1, 2, 3. Φλούδα από ένα λεμόνι. Μόνο το κίτρινο μέρος. Μα ώρες απορώ. Δηλαδή, τώρα αυτό το φαγητό, γιατί να μην το κάνουμε κάθε μέρα σε αυτή, δηλαδή, πόσο πιο εύκολο μπορεί να είναι ένα φαγητό από αυτό. Κοιτάξτε εδώ. Έβαλα το ξύσμα από ένα λεμόνι, θα ρίξω και το θυμό, εδώ, γιατί θέλω να γίνει λεμονάδα και το ρύζι μου. Τέλεια. Και ήρθε η ώρα για το λαδάκι μας. Προσθέτουμε τουλάχιστον 50 ml λαδάκι. Άμα θέλετε πάλι να γίνει σπιρωτό το λάδι, το ρύζι, ανακατεύετε το λάδι με το ρύζι. Έτσι ουσιαστικά το λάδι θα κάνει μία κρούση. Αυτό να γράψουμε στη συνταγή, γιατί δεν το έχουμε γράψει. Στην περίπτωση που θέλουμε να το κάνουμε πιο σπιρωτό, είπαμε το ένα σπιρωτό το κάνουμε άμα ξεπλύνουμε το ρύζι, το δύο σπιρωτό άμα καλύψουμε με λάδι το ριζάκι. Εδώ. Τώρα τα μυρωδικά που θα ρίξω είναι ό,τι μυρωδικά θέλετε. Εγώ θα βάλω λίγο δεντρολίβανο και λίγο ρίγανη που μου αρέσουν. Σε περίπτωση που δεν έχετε καθόλου μυρωδικά σπίτι, μην βάλετε καθόλου, δεν πειράζει. Απλά εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ τα μυρωδικά μου εδώ. Τέλεια. Και βέβαια, ή θα βάλετε ζωμό μέσα, ή θα προσθέσετε λίγο ζωμό είτε σε σκόνη είτε διαλυμένο κύβο. Έναν κύβο θα βάλετε σε περίπτωση που δεν σας αρέσει το αλάτι, δύο κύβους θα βάλετε σε περίπτωση που σας αρέσει πολύ το αλάτι. Λοιπόν, το κοτόπουλο μου να το γυρίσω την άλλη. Εδώ. Όλα εδώ. Άντε, γεια. Εδώ. Και εδώ. Όπως βλέπετε δεν έχω καθόλου λάδι στο πιγάνι, είναι τελείως θερμό. Και
Να γυρίσω από εδώ. Ας αλλάξουμε στάση, παιδιά. Τα νιάτα μου. Λοιπόν, και τώρα ήρθε η ώρα να προσθέσουμε νεράκι. Για μισό κιλό ριζάκι θέλουμε 1,5 λίτρο νερό. Τώρα, ρίχνω μισό. 1. Ένα μισή. Έχουμε. Τελειώσαμε. Βουαλά. Πόσο πιο εύκολο φαγητό από αυτό. Ξανάρχομαι εδώ. Βάζω τα ψάρια μου εδώ. Έτοιμο το κοτόπουλο. Σε αυτό το κοτόπουλο μου αρέσει να κάνω το κοτόπουλο να σβήνω με λίγο λεμόνι. Προαιρετικά. Επειδή θέλω να γίνει λεμονάδα και το κοτόπουλο. Τέλεια. Οπότε όπως είναι το κοτόπουλο, καθώς το έχω σβήσει με το λεμόνι, παίρνω, το βάζω μέσα στο ταψί, εδώ. Εδώ. Ρίχνω και το ζουμάκι μέσα, γιατί έχει λεμόνι. Και τώρα. Πάμε να δούμε το ψήσιμο. Έχουμε να πούμε πολλή θεωρία εδώ. Αλλά δεν νομίζω ότι θα σας κουράσω, θα σας πω πάρα πολύ σύντομα τι πρέπει να κάνετε και τι όχι. Λοιπόν, σε περίπτωση που τα ταψί σας είναι ακριβώς όσο πρέπει και το κοτόπουλο καλύπτει τελείως την επιφάνεια του ταψιού και δεν έχει καθόλου κενά, όπως βλέπετε εδώ πέρα έχει αρκετά κενά. Εντάξει, κοιτάξτε. Εδώ πέρα το 1 τρίτο της επιφάνειας και παραπάνω είναι κενό, οπότε βλέπει ρύζι. Άμα δεν έχει καθόλου κενό, δηλαδή στο βίντεο που έχω στη συνταγή που σας έχω δώσει, έχω ένα ταψάκι που είναι ακριβώς. Οπότε δεν χρειάζεται να βάλω λιμνόχαρτο, γιατί το λιμνόχαρτό μου είναι το κοτόπουλο. Η κρούστα που παίρνει από πάνω, η πέτσα. Σε περίπτωση όμως που το ταψί είναι πιο μεγάλο, ή μπορεί να έχετε ακόμα πιο μεγάλο ταψί, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να διασφαλίσουμε ότι η υγρασία θα ψήσει το ρύζι μας. Οπότε, τι κάνουμε. Σε περίπτωση που το ταψί είναι ακριβώς όσο είναι το κοτόπουλο, δεν προσθέτουμε παραπάνω υγρασία, δεν βάζουμε αλουμινόχαρτο, το βάζουμε κατευθείαν μέσα στο φούρνο και ψήνουμε 50 λεπτά. Έτοιμο. Σε περίπτωση που το ταψί μας είναι παραπάνω, πιο μεγάλο, γιατί γίνεται στο μικρό ταψί, εφόσον το κοτόπουλο είναι από πάνω, το νερό δεν φεύγει, μένει κάτω και βράζει το ρύζι. Αλλά σε περίπτωση που το ταψί μας είναι πιο μεγάλο, δηλαδή μπορώ να πάρω και ακόμα πιο μεγάλο αυτό. Εντάξει. Εδώ. Ακόμα πιο μεγάλο. Επειδή κατανοώ ότι σίγουρα δεν θα έχετε την πολυτέλεια να έχετε 100 ταψιά στο σπίτι σας για να είναι ακριβώς το κοτόπουλο και να καλύψει. Το καταλαβαίνω. Γι' αυτό το λόγο, σε περίπτωση που το ταψί είναι μεγαλύτερο και υπάρχουν κενά, τι γίνεται. Το ταψί έχει μεγαλύτερη επιφάνεια, οπότε εξατμίζεται πιο γρήγορα το νερό. Άμα είναι ακόμα μεγαλύτερο το ταψί, εξατμίζεται περισσότερο το νερό. Οπότε, άμα εξατμίζεται το νερό, δεν μένει νερό για να ψηθεί το ρύζι μας. Οπότε, τι πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να ψήσουμε με αλουμινόχαρτο. Οπότε, αλουμινόχαρτο εδώ. Και αλουμινόχαρτο εδώ. Και καθώς βάζουμε τα αλουμινόχαρτο, τι γίνεται. Η υγρασία μένει εγκλωβισμένη μέσα. Οπότε σύνει 100% το ρύζι μας. Γιατί το κοτόπουλο στα 50 λεπτά που θα ψήσουμε, είτε το έχουμε συσκευασμένο, είτε το έχουμε ξεσκέπαστο, πάλι θα ψηθεί. Σε 50 λεπτά. Το θέμα μας είναι να μείνει η υγρασία για να μπορέσει να τραβήξει το ρύζι και να γίνει ωραίο το ρύζι. Επαναλαμβάνω, 2-3 πράγματα. Άμα το ρύζι σας θέλετε να είναι σπιρετό, το ξεπλένετε καλά με νερό και μετά το βάζετε. Για να φύγει το άμυλο. Άμα το ρύζι σας θέλετε να είναι σπιρωτό, καθώς ρίξετε το ελαιόλαδο, ανακατεύετε με ελαιόλαδο. Και μετά ρίχνετε τα υπόλοιπα υλικά. Άμα το ταψί σας δεν είναι αρκετά μικρό για να κλείσει με το κοτόπουλο όλο, πρέπει να βάλετε αλουμινόχαρτο. Οπότε ψήνουμε γύρω στα 40-45 λεπτάκια με αλουμινόχαρτο, ξεσκεπάζουμε, βάζουμε λίγο πιο δυνατά το φούρνο και ψήνουμε ένα 10 λεπτάκια για να πάρει το κοτόπουλο μας χρώμα. Και μετά από μία ώρα το φαγητό μας ήταν έτοιμο. Πόση ώρα μας πήρε να το ετοιμάσουμε. Και να σας δείξω και το έτοιμο τώρα. Καθίστε τώρα πρέπει να ξανανάψω το φούρνο εδώ για να ψηθεί αυτό. 180, αέρα, τέλεια. Και κοιτάξτε εδώ. Πάει και αυτό μέσα. Με αλουμινόχαρτο, 40-45 λεπτάκια, ξεσκεπάζουμε και ψήνουμε άλλα 10 λεπτά. Κοιτάξτε εδώ. Σε περίπτωση που δεν είχα δώσει χρώμα το κοτόπουλο και το είχα βάλει κατευθείαν μαζί με το ρύζι και αλουμινόχαρτο μέσα στο φούρνο να ψηθεί, τι θα γινότανε.
θα γινόταν μια βλακία και μισή. Γιατί το ρύζι μου θα γινόταν τέλειο, αλλά το κοτόπουλο μου δεν θα έχει πάρει ποτέ χρώμα. Οπότε τι θα έκανα, θα ξανάβαζα το κοτόπουλο μέσα στο φούρνο, χωρίς αλουμινόχαρτο, για να πάρει χρώμα το κοτόπουλο και τι θα γινόταν από πάνω. Όλο μου το ρύζι θα έχει ξεραθεί. Αυτό που θέλω να δείτε, το συγκλονιστικό. Πω πω Παναγία μου. Αυτό και αν είναι φαγητό. Δηλαδή, είναι φαγητάρα. Φαγητάρα. Αυτό είναι η κουτάλα μου εδώ. Κοιτάξτε εδώ. Κοιτάξτε εδώ το ρύζι πως έχει γίνει. Το βλέπετε. Είναι σαν ψεύτικο. Το βλέπετε. Σαν πραγματικά ψεύτικο. Σαν να είμαι ο καλύτερος καλλιτέχνης ρυζιού που υπάρχει. Κοιτάξτε. Το τέλειο ρύζι. Αχνιστό. Δεν έχει μείνει καθόλου υγρασία που βλέπετε εδώ πέρα. Και καθώς έχει ψηθεί το ριζάκι μου, τι έχει κάνει. Έχει τραβήξει και όλα τα ζουμιά από το κοτόπουλο, που επειδή σώταρα το κοτόπουλο, τα περισσότερα λιπαρά που έχει πέτσα φύγανε στο τηγάνι, οπότε δεν έχουν πάει κάτω στο ρύζι μου για να κάνουν κακό το φαγητό μου, με κακά λιπαρά να το πω έτσι. Οπότε είναι κάτι συγκλονιστικό. Κοτόπουλο με ρύζι, εδώ. Με μόλις 5 λεπτά διαδικασίας. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν. Αρχίστε να μαγειρεύετε περισσότερο στο σπίτι. Λοιπόν, θα πάρω την πιατάρα μου. Μεξί, το δοντολίβανο μέσα, το λιμόνι, βάλαμε όλα αυτά. Η δάφνη, όντως είναι 2-3 μυρωδικά που έχετε όλοι στο σπίτι και θα κάνουν τη διαφορά. Και πραγματικά σας λέω, δηλαδή, απορώ. Okay, κι εγώ μαγαζιά έχω, ο κόσμος θέλει να έρθει να φάει. Αλήθεια. Να έρθει να ευχαριστηθεί τον καφέ, αλλά πρέπει να καταλάβετε ότι το όλο θέμα μαγαζί, εστιατόριο, είναι θέμα περισσότερο εμπειρίας, όχι φαγητού. Πρέπει να πηγαίνετε γιατί σας αρέσει. Να τρώτε ωραίο φαγητό, να καθόσαστε, να περνάτε ωραία το χρόνο σας, 1-2 φορές την εβδομάδα, αντε 3, αυτό είναι. Πρέπει να αρχίσουμε να μαγειρεύουμε σπίτι. Το κοτόπουλο λιώνει. Καταλαβαίνετε πως επειδή το έχουμε ψήσει με, πώς το λένε, με το αλουμινόχαρτο, λιώνει, έχει μαλακώσει, είναι τέλειο. Αλλά το πιο φανταστικό είναι ότι το ρύζι δεν είναι απλά νερόβραστο ρύζι. Έχει πάρει όλα τα ζουμιά από το κοτόπουλο και όλα τα καλώδια που έχουμε βάλει. Λοιπόν, καταπληκτική συνταγή. Τι πρέπει να κάνουμε, να κλειώσουμε ένα μαχαίρι πίσω. Έχουμε. Λοιπόν, μαχαιράκι special, σουντόκου, αυτό που έκουβα το λεμόνι είναι. Ένα στο Instagram και ένα στο Facebook. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για ακόμα ένα live. Το βράδυ θα κάνουμε ένα μικρό live, πολύ γρήγορο, τύπου 5 λεπτό, για να σας δείξω κάτι πάρα πολύ γρήγορο. Με 2 ταψιά φαγητό, κοίταξε, το ένα ταψί θα το φάω σήμερα. Το ένα ταψί μπορώ να το φάω αύριο. Δηλαδή, ένα και ένα ταψί μπορώ να το φάω. Δηλαδή, τίποτα δεν είναι. Ένα ταψί φαγητό είναι 500 γραμμάρια ρύζι και 1 κιλό κοτόπουλο. 1,5 κιλό συν το νερό που έχω βάλει, 2,5 κιλά φαγητό, μια χαρά είμαι. Είμαι στον όγκο. Οπότε, φιλάκια πολλά, καλή σας ημέρα και ραντεβού το απόγευμα. Μάλλον.